σας και εσείς τα έχετε ακούσει για αυτά τα ωραία συνέδρια. Θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο για το πώς περνούσαν εκεί οι συνάδελφοί σας και σε λίγο να το κουβεντιάσουμε. Εικόνες από μια άλλη εποχή, από τότε που οι γιατροί ταξίδευαν ανά τον κόσμο και διέμεναν σε πολυτελή ξεροδοχεία με τα έξοδα όλα καλυμμένα από φαρμακευτικές εταιρείες, απλά και μόνο για να παραβρεθούν για μερικές ώρες σε ένα ιατρικό συνέδριο. Τότε που οι σχέσεις του ιατρικού κόσμου και των φαρμακευτικών εταιρείων θεωρούνταν κοινό μυστικό και οι κοινοί θνητοί ζήλευαν τους γιατρούς για τις πολυτελείς διακοπές που έκαναν χωρίς να βάλουν το χέρι στην τσέπη με την πρόφαση ενός ιατρικού συνεδρίου. Τότε που κανείς αυτό δεν το θεωρούσε σκάνδαλο. Ήταν η εποχή που γιατροί από όλο τον κόσμο ανέβαζαν φωτογραφίες στο Facebook από τη συμμετοχή τους στα συνέδρια ή στην πραγματικότητα τις πληρωμένες τους διακοπές. Όπως αυτός εδώ ο κύριος που συμμετείχε σε συνέδριο της Νοβάρτης το 2015 στο εξωτικό Μπαλί. Φωτογραφιζόταν με τους συγγενείς και τους συνεργάτες που τον συνόδευαν στο ταξίδι, κρατώντας μπύρες αλλά και φωτογραφικές μηχανές, αξεσουάρ απαραίτητο για τις διακοπές, ενώ φίλοι σχολίαζαν χαριτολογώντας από κάτω. Να περάσετε καλά. Μη δουλεύετε τόσο σκληρά. Ένα από αυτά τα συνέδρια ήταν και εκείνο της Νοβάρτης στα εξωτικά νησιά Πουκέτ της Ταϊλάνδης το 2007, όπου άνθρωποι της φαρμακευτικής εταιρείας μοίραζαν στους συνέδρους δωράκια και το δωρεάν φαγητό ήταν άφθονο. Βέβαια τα προκλητικά, χλιδάτα συνέδρια για την Νοβάρτη συνεχίστηκαν και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Όπως για παράδειγμα το συνέδριο της εταιρείας στην Αθήνα το 2011. Οι δωρεάν έξοδοι ήταν καθημερινοί με τους γιατρούς να επισκέπτονται διαφορετικό κέντρο διασκέδασης κάθε βράδυ χωρίς να βγάλουν ούτε ευρώ από το πορτοφόλι τους. Η εταιρεία δεν παρέλειψε να οργανώσει μέχρι και εκδρομή για τους γιατρούς στις Μυκήνες. Φυσικά, με όλα τα έξοδα καλυμμένα. Και en ambos lados de la puerta podemos ver. Την επόμενη χρονιά ήταν η σειρά για Σεϊχέλες. Σύμφωνα με τότε δημοσίευμα της εφημερίδας Επενδυτής, μια ομάδα 20 Ελλήνων γιατρών ταξίδεψε με την πολυτελή αεροπορική εταιρεία Emirates στις Σεϊχέλες με συζύγους και συνοδούς, με σκοπό να παραβρεθούν σε ιατρικό συνέδριο. Μετά από σχεδόν μια εβδομάδα διακοπών και ουχή παρουσία σε επιστημονική εκδήλωση, επέστρεψαν στην Αθήνα, πάλι με τα χρήματα της φαρμακευτικής εταιρείας. Σύμφωνα όμως με την εφημερίδα που επικαλούνταν πληροφορίες από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, δεν υπήρχε καμία επιστημονική εκδήλωση εκείνη την περίοδο στις εξωτικές Σεϊχέλες. Οι προορισμοί δεν ήταν πάντα εξωτικοί ούτε μόνο ευρωπαϊκοί. Με τα έξοδα όλα καλυμμένα, το 2012 οι γιατροί πήγαν μέχρι το Καράτσι του Πακιστάν για το επόμενο συνέδριο της Νοβάρτης. Φυσικά και εκεί επισκέφτηκαν δωρεάν όλα τα κέντρα διασκέδασης της πόλης. Ακού.